Σε άθλια κατάσταση βρίσκονται αρκετοί δρόμοι του Ηρακλείου, καθώς οι λακκούβες είναι αμέτρητες με την επικινδυνότητα να χτυπά κόκκινο. Και στην ευρύτερη περιοχή του Μασαμπά, οδηγοί μαρτυρούν, ενώ άλλοι αντικρίζουν τις ζημιές στα οχήματά τους. Είναι πάρα πολύ χάλια όλοι οι δρόμοι γύρω στις γειτονιές. Ενώ έχουμε δει σε άλλες περιοχές ότι έχουν ασφαλτοστρώσει τους δρόμους. Εδώ πέρα, μετά που σκάψανε και περάσανε τα καινούρια δίχτυα του νερού, τους έχουν αφήσει στο έλεος. Τα αμάξια καταχτυπάνε. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Γενικά και στο Μασαμπά και στην περιοχή του Ατσαλένιου. Μόνο ο Θεός που είναι ψηλά μπορεί να μας βοηθήσει. Κανείς άλλος πλέον. Έχουμε απογοητευτεί κάθε μέρα και περισσότερο. Καλά το κάνετε, αλλά πολύ χάλια. Δεν υπάρχει δρόμο στο Ηράκλειο που να λέει κάτι. Οι δρόμοι είναι γεμάτοι λακκούβες. Τα έχουμε, τα αυτοκίνητα τα έχουμε ρημάξει. Εκεί που περπατήσω δεν είδα το λάκκο, πατάω και έσπασα το πόδι μου κάτω. Εδώ στη Μιχαήλ λάκκο. Όπου κυραπατήσει όλο λάκκο. Εγώ έχω πέσει 32 φορές. Και μια που θα πέσω τώρα 33. Να το, άμε να πανάζεις τα χάλια τους. 4 χρόνια τώρα, άμε να πατάζεις τα χάλια τους. Στην οδό Ατσιπάδων δημότες αντικρίζουν το άκρος επικίνδυνο οδόστρωμα εδώ και έναν χρόνο. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα εδώ, σε όλους τους δρόμους εδώ του Μασταμπά. Δεν ξέρω και στα άλλα προάστια, αλλά εδώ στους δρόμους του Μασταμπά δεν μπορούμε πλέον να περπατήσουμε. Γυρνάνε τα πόδια μας, οι μεγάλοι άνθρωποι πέφτουν και... Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Παρά το γεγονός ότι έχουν ενημερώσει την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, δεν έχει γίνει το παραμικρό. Μάλιστα, επειδή οδηγώ και εγώ μηχανάκι στη γειτονιά, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για τα μηχανάκια να πέσουν. Άμα είσαι καινούργιο εδώ πέρα μηχανάκι, είναι πολύ επικίνδυνο, ειδικά βράδυ, άμα δεν έχει φως να πέσεις. Δημότες διαμαρτύρονται για τις απαράδεκτες αυτές εικόνες, καλώντας τη Δημοτική Αρχή να αποκαταστήσει άμεσα τα επικίνδυνα σημεία. Δεν τους ξαναπληρώνω την κυκλοφορία. Ποιος θα μου πληρώσει εμένα τα αμάξια όταν είναι άκρηστο το αμάξι? Ποιος μου το πληρώσει? Γιατί... Τι ζημιά πάθατε? Μιλιοφόρη και το... κρεμαριέρα. Ποιος θα μου την πληρώσει αυτή? Ο Δήμος θα μου την πληρώσει? Εγώ από την Παυλάκη να κατέβει τώρα κάτω, να πάω μέχρι τον Άγιο Γιώργη του Καραχοβούνη. Πήγαινε να πάω να δείτε εσείς. Πήγαινε. Τα δέχομαι αυτή η τσουλιόμονο. Όλο παντού όπου και να πας λακκούβες έχει. Για να τα φτιάξουν πρέπει να βρουν από τον Άδη να φέρουν την πίσα. Εγώ έχω δύο φορές τα μάξι μου σπάσει ζάντα σε αυτά τα πράγματα. Εύχομαι να, ο νέος δήμαρχος που βγήκε να κάνει κάτι καλό για την πόλη μας. Η Ατλαντίδος που ήταν πόσα χρόνια τη φτιάξανε και πάλι βλέπουμε τώρα ότι αρχίζει και χαλάει ο δρόμος. Όπως είναι γνωστό, μόλις ένα συνεργείο της αρμόδιας διεύθυνσης του Δήμου Ηρακλείου προχωράσει παρεμβάσεις στο κακό οδόστρωμα, ενώ ο στόχος του αρμόδιου αντιδημάρχου είναι να προχωρήσει σχετική εργολαβία.